Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου Νομικής. Σήμερα καταδικάζουμε τη στάση των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στο Απιθύτα. Είναι πλέον ξεκάθαρη ποια είναι η πραγματική στόχευση του νέου νομοσχεδίου. Λίγες μέρες μετά τον νόμο, μετά την ψήφισή του στη Βουλή, βλέπουμε σε μια κινητοποίηση φοιτητών για να ανοίξουν οι σχολές μας, για να καταδικαστεί το νέο νομοσχέδιο και να μείνει στα χαρτιά, να μας υποδέχονται αστυνομικοί με γκλομπ, με χημικά, με διάφορα όπλα και να μας αποθούν από το Πανεπιστήμιο. Τους ξεκαθαρίζουμε ακόμα μια φορά και έμπρακτα. Το νέο νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά. Θα το ακυρώσουμε εμείς οι ίδιοι φοιτητές με τις πράξεις μας. Διεκδικούμε ανοιχτές σχολές με όλα τα μέτρα προστασίας, να φύγουν οι ματατζίδες από τα πανεπιστήμια μας, τα χρήματα που αφιδώς δίνει η κυβέρνηση για καθηγητές, για αστυνομικούς, να τα δώσει για καθηγητές και για τις ανάγκες μας. Θα μείνουμε εδώ πέρα μέχρι να δούμε τι τύχη θα έχουν οι συλληφθέντες φοιτητές και προχωράμε σε κινητοποίηση το απόγευμα μέσα στην Βρετανία. Είμαι εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών Ιστορίας και Τεχνολογίας. Ενώ οι φοιτητές σήμερα διεκδικούν τα αυτονόητα, διεκδικούν να επιστρέψουν πίσω στον χώρο μόρφωσής τους, με τους καθηγητές τους, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, βλέπουμε απρόκλητα από την κυβέρνηση να φέρνει εδώ πέρα μέσα τα ΜΑΤ, να προσπαθεί να κάνει πράξη το νομοσχέδιό της, ενώ την ίδια ώρα διεκδικούμε τα αυτονόητα, δηλαδή να δοθούν λεφτά για καθηγητές, βιβλία, μέτρα προστασίας, να έχουμε όλη την απαραίτητη μόρφωση, να ανοίξουν τώρα, εδώ και τώρα οι σχολές. Αυτοί απαντάνε με καταστολή. Θέλουν τους φοιτητές με σκυμμένο το κεφάλι. Τους ξεκαθαρίζουμε εδώ και τώρα ότι αυτό το νομοσχέδιο όχι απλά δεν θα περάσει, δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην πράξη.